είναι το 62ο λεπτό του Θεσσαλικού ντέρμπι. Ο Ράτκο Ντόστανιτς αποφασίζει να κάνει την κίνηση που θα κρίνει το μάτς υπέρ της ομάδας του. Ρίχνει στον αγώνα τον Ματθαίο Μαρουκάκη και αυτός τον δικαιώνει λίγο αργότερα και μάλιστα δις. Η ΑΕΛ παίρνει τον ντέρμπι, πατάει κορυφή στην κατηγορία και τα Τρίκαλα μένουν στην τρίτη θέση. Παράλληλα ψάχνουν για προπονητή, καθώς με το τέλος της αναμέτρησης ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Παναγόπουλο. Το πώς θα παίξει δηλαδή, κάθεται ή από τα πλάγια για να δημιουργήσει, γιατί ακόμη μετά από ένα τέταρτο παιχνιδιού δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο επιθετικά. Μπαλιά για τον Μπόγιοβιτς, δεν σηκώθηκε η σημαία κεφαλιά, ο Χιώτης μπλοκάρει πρώτη τελική προσπάθεια προς τον στόχο. Μπαλαστήθηκε τώρα Μουμίν, για να δούμε, Ριζογιάννης πάλι πέρασε από το τείχος, σώζει ο Ξενοδόχοφ, μεγάλη απόκρουση από τον πορτιέρο της ΑΕΛ, η πρώτη μεγάλη στιγμή για τα Τρίκαλα. Κουτσιανικούλης, κάθετα, Μπουντόπουλος, άνοιξε το κοντρόλ, πάει για το τελείωμα, Μπουντόπουλος από πλάγια για το γύρισμα, Ριζογιάννης κόρνερ. Έσωσε ο αρχηγός των Τρικάλων, καθώς είχε εξουδετερωθεί ο Χιώτης. Προς τον Κουτσιανικούλη που βγαίνει στο τέτα-τέτα, αλλά ο Χιώτης μπλοκάρει. Δεν μπόρεσε να την τσιμπήσει την μπάλα όπως ήθελε ο Κουτσιανικούλης. Τώρα το ποσοστό κατοχής πρέπει να είναι ψηλότερο για την ΑΕΛ, γιατί δείχνει μια επιμονή στο να δημιουργήσει. Πράγματι ανέβηκε στο 59%. Ρε Πετσάς δεν έδιωξε σωστά το γύρισμα στην περιοχή, κεφαλιά out από το Μαρουκάκη. Να η ευκαιρία με την είσοδο του σκόρερ της ΑΕΛ. Η κεφαλιά, ο Μαρουκάκης σε θέση βολής, γκολ! 1-0, δεν μπόρεσε να σώσει ο Χιώτης. Και ο Μαρουκάκης γίνεται χρυσή αλλαγή για τον Ντόστανιτς. Ξανά η κίνηση, σωστά, δεν υπάρχει offside στην αρχική κεφαλιά. Και εδώ το δυνατό τελείωμα. Η πρώτη κεφαλιά από τον Μπόγιοβιτς και το τελείωμα. Ο Ζώνας κέρδισε αρχικά. Αναστασόπουλος κόβεται, η μπάλα κάτω στον Ουρτάδο. Η πάσα στον Αναστασόπουλο για το Μαρουκάκη, τετατέτ, 2-0. Πρώτο σκόρερ ξανά στο πρωτάθλημα ο Μαρουκάκης που πανηγυρίζει με τον ίδιο τρόπο. Εδώ ήταν εξουδετερωμένη η άμυνα των Τρικάλων. Δικαιολογημένα οι πανηγυρισμοί. Εδώ άμυνα δεν υπάρχει για τα Τρικάλα. Ο Αναστασόπουλος γυρνάει σωστά. Με όλη του την άνεση βρίσκει το πόδι που θέλει ο Μαρουκάκης και θα νικήσει το Χιώτη. Το 2-0 λοιπόν. Με το 1ο γκολ του Μαρουκάκη στη σεζόν. Αφήνει λοιπόν πίσω τον Κουσκουνά, τον προσπερνάει. Και δεν έπαιζε και βασικός, ε. Τίποτα, εντάξει, ο καθένας μπορεί να βάλει γκολ. Απλά ξεκινάμε σήμερα ένα δύσκολο παιχνίδι. Έπαιζε ο πρώτος με το δεύτερο. Συνεχίζουμε, ήταν μόνο 3 βαθμούς. Πήραμε ένα παιχνίδι, δεν τα παρατάμε. Ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα σχετίζει η ομάδα για το βάζο που στέλνει. Ανέβηκαν πάλι τα δύο center back, ο Ζώνας με το Ρεπετσά. Προς το δεύτερο δοκάρι, από κοντά out η προβολή που έγινε από τον Κουμπαρούλη. Μαρουκάκης. Ο οποίος Μαρουκάκης κάνει και το σουτ τώρα, ο Χιώτης διώχνει ασθενός Ροβίδη στην επαναφορά out. Μπαλιά για το Ροβίθι, από πλάγια ανεβαίνει ο Μαρουκάκης. Ροβίθις ξεμαρκάρεται, το σουτ σώζει ο Χιώτης σε corner. Σίγουρα η ομάδα έχει την ποιότητα και τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει. Δεν λέει κάτι αυτή η ήττα. Έχει μεγάλο δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Επειδή είμαι άνθρωπος που δεν χαδεύει τα αυτιά κανενός και είμαι ειλικρινής πάντα με τον εαυτό μου, έχουν περάσει μεγάλες προσωπικότητες και μεγάλοι ποδοσφαιριστές σε αυτή την ομάδα. Την έχουν σεβαστεί από κάποιους που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Δεν θα αναφερθώ σε όνομα συγκεκριμένο, γιατί θα του δώσω και αξία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και να πω στον κόσμο των Τρικάλων ότι σε κάθε παιχνίδι, στα 13 παιχνίδια που βρίσκομαι εγώ στον πάγκο, η ομάδα μη τι άλλο προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, ματώνει τη φανέλα, τιμάει τη φανέλα, σέβεται τη φανέλα, τη δυναμική, την ιστορία της ομάδος, αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Υπάρχουν 3 αποτελέσματα, νίκη, σοπαλία, ήττα. Σήμερα λοιπόν εμείς φεύγουμε με ήττα.
Έχουμε παίχτες οι οποίοι είναι μια οικογένεια και αυτό σήμερα το είδαμε. Δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει το παιχνίδι, ποιος μπαίνει αλλαγή. Και σε ρωτώ, Σωτήρη Κωνσταβάρα, ούτως ή άλλως αναφερθήκαμε στο θέμα και στην εισαγωγή. Έχεις μια ομάδα, τα Τρίκαλα, εν προκειμένου, στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 24, 4 βαθμούς πίσω από Απόλλωνα και ΑΕΛ που είναι στους 28, με την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, έχουν πετύχει 19 γκολ, με 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Και λύνει τη συνεργασία με τον προπονητή. Γιατί? Ξεκινάει η συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα της Λάρισας με τα Τρίκαλα και το λόγο έχει ο προπονητής των Τρικάλων, ο Κωνσταντίνος Παναγόπουλος. Ξεκινώντας λοιπόν λέει, πριν αρχίσω θα ήθελα να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο και αναφέρεται στις δύο φορές που πέρασε ως προπονητής από τον πάγκο της Λάρισας, ότι κράτησαν μόνο μερικές μέρες, αλλά του ίδιου του φάνηκαν σαν μήνες και ότι η Λάρισα είναι μια ομάδα που σου δίνει κίνητρο για να γίνεις καλύτερος. Μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιωθείς κι εσύ. Αυτά τα πράγματα, όταν τα ακούν οι άνθρωποι που διοικούν τα Τρίκαλα, είναι λίγο, πώς να το πω, όχι επιφυλακτικοί, δεν τους ηχούν καλά στα αυτιά. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο. Γιατί έτσι είναι δομημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι είναι δομημένο ο ελληνικός αθλητισμός. Ο Κωνσταντίνος Παναγόπουλος διαφέρει. Να μην το πω έτσι. Είναι από αυτή τη γενιά των νέων Ελλήνων προπονητών που έχουν ήθος, που έχουν μια εικόνα στους αγωνιστικούς χώρους που δεν έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να βλέπουμε. Διαφέρει σε σχέση με αυτό που έχουμε εμείς ως το πρότυπο του Έλληνα προπονητή. Το στερεότυπο του Έλληνα προπονητή. Βλέπει τα πράγματα με μια διαφορετική μάτια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες απόψεις δυστυχώς. Αυτές λοιπόν οι δηλώσεις που έκανε ο Κωνσταντίνος Παναγόπουλος στη συνέντευξη τύπου ήταν ένα κομμάτι που δυσαρέστησε εν πάση περιπτώσει την διοίκηση των Τρικάλων. Διότι εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ, το είπα στο ξεκίνημα, ποδοσφαιρικά πώς γίνεται να λύνει η συνεργασία σου με ένα προπονητή ο οποίος έχει πάρει μια ομάδα, την έχει κάνει να παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί πέρα από τους αριθμούς που ανέφερα νωρίτερα, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να σταθούμε και στην πραγματικότητα του αγωνιστικού χώρου. Ναι. Με το ποδόσφαιρο που αποδίνουν τα Τρικάλα. Σαφώς. Άλλωστε δεν έχει καταστροφή αυτή η ήττα. Έπαιζε με την ΑΕΛ, μια ομάδα που έχει γράψει δική της ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μια ομάδα που έχει πολύ ψηλές βλέψεις στην φετινή σεζόν. Θέλει να επιστρέψει στην Super League. Και εγώ έχω ξαναπεί και παλιότερα ότι ομάδες σαν την ΑΕΛ. Η Super League τις χρειάζεται. Σε αυτό το match, σε ένα ντέρμπι δεύτερης εθνικής κατηγορίας, στις Κερκίδες βρέθηκαν περίπου 10.000 θεατές. Να μην ήταν 10, να ήταν 7, 8. Και σε ένα από τα καλύτερα γήπεδα της επικράτειας. Ναι. Τέτοιες ομάδες λοιπόν τις χρειάζεται η Super League. Στο παιχνίδι, τα είπα και νωρίτερα, τα Τρίκαλα έκαναν ένα καλύτερο πρώτο μέρος. Φάνηκαν πολύ διαβασμένα, ήξεραν τι ζητούσαν στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τους πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές που έχουν για να βγουν στην κόντρα επίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο, έχω την εντύπωση ότι η είσοδος του Μαρουκάκη ήταν αυτή που έκανε και τη διαφορά. Και θα μας πει τώρα, θα πει κάποιος ότι τι μας δες προφανώς, έβαλε και τα δύο γκολ. Αλλά νομίζω ότι η προσοχή στο πρόσωπο του Μαρουκάκη ίσως δεν ήταν αυτή που έπρεπε από τους ποδοσφαιριστές των Τρικάλων. Είχε και μια ευκαιρία λίγο πριν βάλει το πρώτο γκολ. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι μόνο τα γκολ. Άλλαξε την εικόνα του μάτσο ο Μαρουκάκης. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι και ο πρώτος σκόρερ πλέον στη Football League. Ήταν πάντως ένα καλό μάτσο. Φαντάζομαι ότι το ευχαριστήθηκαν όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο. Και ξέρεις, θέλω να δώσω έτσι και μια διαφορετική προσέγγιση του γιατί λύθηκε η συνεργασία ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Παναγόπουλο και την διοίκηση των Τρικάλων. Πιθανώς οι άνθρωποι που διοικούν τα Τρίκαλα να είχαν ψηλότερες βλέψεις για την ομάδα τους από το ξεκίνημα της σεζόν. Και όντως έχουν μπει αρκετά λεφτά στην ομάδα. Όντως έχει ένα ρόστερ το οποίο είναι ικανό να φέρει την ομάδα στη Super League. Αλλά μία ήταν σε ένα ντέρμπι από την ΑΕΛ. Σε εκτός έδρας μάτς, την έχει στην έδρα του στο δεύτερο γύρο, δεν χάλασε και ο κόσμος.